Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Γιώργιο Επιτίδιο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Σύρο. Ποιος ο λόγος επίσκεψης στη Σύρο? Όπως γνωρίζετε, η Χρυσή Αυγή είναι ένα λαϊκό κίνημα, ένα κόμμα αν θέλετε, το οποίο δεν θυμάται τον κόσμο, τους ψηφοφόρους, τους φίλους, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο μόνο στην προεκλογική περίοδο. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έρχεται σε επαφή με τον κόσμο αυτό, μιλάει μαζί τους, προσπαθεί να ακούσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν για να καταβάλει προσπάθεια ώστε να επιλύσει στο μέτρο του δυνατού ή να προωθήσει την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να επικοινωνήσει με το κόμμα, να πει τις απόψεις του, να ανταλλάξει απόψεις με τα στελέχη του κόμματος και γενικά να μην χαθεί αυτή η επαφή που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των πολιτικών και του κόσμου, που επαναλαμβάνω δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην προεκλογική περίοδο. Να σας ρωτήσω ένα σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα νησιά, είναι η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας και πώς θα το χειριστείτε στην Ευρωβουλή αυτή τη στιγμή το θέμα αυτό? Η θέση του κόμματός μας είναι ότι αυτός ο ΦΠΑ είναι υπερβολικός και στην πραγματικότητα καταστρέφει την οποιαδήποτε οικονομική δυνατότητα και την επιχειρηματικότητα που μπορούν να αναπτύξουν κυρίως οι κάτοικοι των νησιών. Το έχουμε φέρει το θέμα αυτό στην Ευρωβουλή, έχουμε επισημάνει τους κινδύνους, πλην όμως η ανταπόκριση δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Μας παρέπεψαν στην ελληνική κυβέρνηση, διότι μας είπαν ότι εμείς ζητάμε κάποια χρήματα από την ελληνική κυβέρνηση και αυτή προσπαθεί με διάφορες μεθόδους να βρει αυτά τα χρήματα. Μία από τις μεθόδους είναι και η αύξηση δυστυχώς της φορολογίας σε αυτό το όχι επιθυμητό επίπεδο. Βλέπω μια έξαρση της επιθετικότητας αυτή τη στιγμή της Τουρκίας όσον αφορά την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει κλιμάκωση στο προσεχές διάστημα και ποιες είναι οι θέσεις, δηλαδή πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η στάση της Τουρκίας? Η επιθετικότητα της Τουρκίας κατά της Ελλάδος δεν είναι κάτι το πρωτοφανές, ούτε και το πρόσκαιρο ή το ευκαιριακό. Εδώ και πολλά χρόνια, από το 1974 και μετά, η επιθετικότητα της Τουρκίας είναι μεγάλη. Κάποτε σε κάποιες φάσεις παρουσιάζει μια ύφεση, σε κάποιες άλλες αύξηση. Γεγονός είναι ότι αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας δυστυχώς τροφοδοτείται από τη στάση των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν απέναντί της μια φοβική, θα έλεγα, συμπεριφορά. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η επιθετικότητα είναι να καταστήσουμε σαφές ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε την εδαφική μας ακεραιότητα. Εάν στην πρόσφατη επιθετικότητα της Τουρκίας υπήρχε μια απάντηση δυναμική από την ελληνική κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι θα κινητοποιούσε τις ένοπλες δυνάμεις, θα καταστούσε αυτό σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι έχουν εντολή οι ένοπλες δυνάμεις να υπερασπιστούν το έδαφος της χώρας σε οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεδομένη τη κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι στριμωγμένος από εσωτερικά προβλήματα, αλλά έχει και απώλειες και ήττες μάλλον στο κουρδικό μέτωπο στο Αφρίν. Πιστεύετε ότι ένα θερμό επεισόδιο είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει μεταξύ των σχέσεων της Ελλάδος και της Τουρκίας σε ό,τι αφορά το λεγόμενο θερμό επεισόδιο είναι ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει θερμό επεισόδιο. Mm-hmm. Θα υπάρξει πόλεμος. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία διεκδικεί εδάφη της Ελλάδος. Δεν είναι μια αμφισβητουμένη περιοχή την οποία διεκδικεί η Τουρκία, διεκδικεί και η Ελλάδα, και εκεί μπορεί να υπάρξει ένας συμβιβασμός για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση μερισμού και καταμερισμού του προβλήματος ή των απαιτήσεων που θα έχει κάθε χώρα. Έχουμε σαφή απέτηση της Τουρκίας για να καταλάβει και να της δοθούν ελληνικά εδάφη. Από αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει θερμό επεισόδιο. Εάν ο Τούρκος ανέβει σε ένα ελληνικό νησί ή κάνει προσπάθεια να το καταλάβει, που τότε θα έχουμε θερμό επεισόδιο, θα υπάρξει θερμή αντίδραση και από την Ελλάδα, η οποία οφείλει να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα. Άρα λοιπόν θα υπάρξει πόλεμος. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Τούρκοι εντείνουν την επιθετικότητά τους και την επεκτείνουν μέχρι το σημείο εκείνο που τους δίνεται η δυνατότητα να το κάνουν.
εκτιμώ ότι δεν θα, έχουν, δεν θα κάνουν το λάθος να προχωρήσουν σε θερμό επεισόδιο, που όπως είπα προηγουμένως θα σημαίνει πόλεμο, διότι η Ελλάδα δεν είναι ένας αντίπαλος εύκολος για την Τουρκία. Και πιο πολλοί από όλους το ξέρουν οι Τούρκοι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε δεδομένη πλέον την επιθεωρητικότητα της Τουρκίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και κατ' επέκταση αυτό θα δημιουργήσει από ό,τι φαίνεται πρόβλημα και στον τουρισμό, στον οποίο έχει επενδύσει πρωταρχικά η Ελλάδα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να είχαμε αναπτύξει άλλους πρωτογενείς τομείς αυτή τη στιγμή οικονομίας, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά στον τουρισμό? Η αύξηση των δραστηριοτήτων του πρωτογενού τομέα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των αρχών και της πολιτικής του κόμματός μας. Η καταστροφή του πρωτογενού τομέα είναι αυτή η οποία ευθύνεται για την οικονομική δυσφραγία και την εξαθλίωση που υπάρχει στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο. Άρα λοιπόν, σαφώς ναι, πρέπει να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας και να μην στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό, που έστω και αν αποκαλείται βαριά βιομηχανία, στην πραγματικότητα δεν έχει σταθερές βάσεις, διότι όπως πολύ σωστά επισημάνατε, υπάρχουν κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον τουρισμό, όπως είναι αυτή η διαμάχη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Αν και πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί και οι Τούρκοι επηρεάζονται από αυτή την ένταση στον τομέα του τουρισμού τους. Τι κινήσεις πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν για να υπάρξει μια αντιστροφή στην ψυχολογία του κόσμου, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο καλή και αυτό αντανακλάται και στην αγορά κάτω? Τι κινήσεις πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν από το κράτος ώστε να μπορέσει να αντιστραφεί αυτό το αρνητικό και μίζερο κλίμα που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία? Είναι απλές οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν και δεν είναι και πολλές. Εκείνο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το ελληνικό κράτος είναι να κατορθώσει, να σταματήσει επιτέλους αυτές τις παράλογες απαιτήσεις τις οικονομικές που έχουν όλοι οι δανειστές μας, οι διεθνείς τοκογλύφοι όπως είναι στην πραγματικότητα. Πρέπει να τους δώσουμε να αντιληφθούν ότι πλέον ο ελληνικός λαός δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις τους. Πρέπει να μειώσουν αυτό το απαράδεκτο και παράνομο χρέος το οποίο υπάρχει για τη χώρα μας και να δούμε ποιο ακριβώς είναι το χρέος αυτό, τι πρέπει να πληρώσουμε και να πληρώσουμε αυτό το οποίο όντως τους οφείλουμε και όχι αυτά τα υπέρογκα ποσά τα οποία χρειάζονται. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό που πρέπει να γίνει. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει η κυβέρνηση να μην έχει αυτό το φοβικό σύνδρομο που ανέφερα απέναντι στην Τουρκία, ούτως ώστε να μην προκαλεί η Τουρκία συνέχεια την Ελλάδα και εμείς πάντοτε να είμαστε σε μια κατάσταση αμυντική. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή έχουμε και το Σκοπιανό σε εξέλιξη, πολύ σημαντικό θέμα και αυτό, πρέπει να καταστήσει σαφές προς τους εταίρους των ΝΑΤΟ και κυρίως τους Αμερικανούς ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να κάνουμε υποχώρηση σε εθνικό αυτό θέμα και να δώσουμε τη σύνθετη ονομασία που απαιτούν. Αυτό απέδειξαν και τα συναλλητήρια. Αυτή είναι και η απέτηση του ελληνικού λαού και αυτή την απέτηση πρέπει να τη χρησιμοποιήσει ως όπλο η ελληνική κυβέρνηση, κυρίως τους Αμερικανούς που δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην κοινή γνώμη. Άρα λοιπόν είναι κάποιες ενέργειες που πρέπει να κάνει. Βεβαίως από την άλλη πλευρά οι Αμερικανοί, όπως είδατε και εσείς, έφεραν στην επιφάνεια το σκάνδαλο της Νοβάρτης, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μια προειδοποίηση προς τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως που την αφορά αυτό το σκάνδαλο, να μην προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την εντολή που έδωσε ουσιαστικά ο λαός με τα συναλλητήρια ότι δεν πρέπει να δοθεί το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Πιστεύετε δηλαδή ότι ήταν ένα μήνυμα προς την Νέα Δημοκρατία αυτό, έτσι? Όχι μήνυμα, εκβιασμός. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα τους έχει στο χέρι. Κανείς δεν πιστεύει ότι δεν έχουν πάρει χρήματα ή δεν εμπλέκονται αυτοί στο σκάνδαλο της Νοβάρτης και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλει να αδρανοποιήσει την πιθανή διάθεση της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει τακτική. Γιατί είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ενώ στην αρχή έδωσε εντολή στα κομματικά της όργανα να μην αφήσουν τον κόσμο να πάει στο συλλαλητήριο, ο κόσμος δεν το δέχτηκε αυτό, πήγε στο συλλαλητήριο και όταν πήρε το μήνυμα και από το συλλαλητήριο των Αθηνών, η Νέα Δημοκρατία άρχισε να αλλάζει τώρα τη στάση και να προσπαθεί να εμφανιστεί ως πατριωτική και ότι πρέπει να μην δώσουμε να μην δώσουμε το όνομα στους Σκοπιανούς. Βλέποντας αυτά, οι Αμερικανοί επισήμως τώρα το έφεραν στην επιφάνεια το σκάνδαλο Νοβάρτης για να πούν στη Νέα Δημοκρατία ότι εάν συνεχίζετε εμείς θα σας καταστρέψουμε.
Πόσο βαθιά πιστεύετε ότι έχει τη ζήτηση διαφθορά στην Ελλάδα και τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ξεριζωθούν, γιατί ενδεχόμενα αυτή η διαφθορά είναι που έχει φέρει πλέον και τη χώρα σε αυτό το σημείο, έτσι. Θα σας απαντήσω με ένα αφιολόγημα το οποίο έχω ακούσει και μου αρέσει. Έλεγε κάποιος ότι η διαφθορά σε όλες τις χώρες είναι σαν το ταγκό. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο για να γίνει. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι η διαφθορά δεν είναι ταγκό, αλλά είναι καλματιανός ή τσάμικος. Έχει διαποτίσει, λέτε, κάθε δραστηριότητα ακριβώς, και κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής, έτσι. Και σε βάθος, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε, και αυτό είναι ατυχές, μία από τις πλέον διεφθαρμένες χώρες. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να πιέσουν οι πολίτες την πλευρά του για να αλλάξει? Κοιτάξτε, οι πολίτες μπορούν να πιέσουν υπό την έννοια ότι δεν θα ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι διεφθαρμένοι και ενέχονται σε σκάνδαλα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, επειδή δεν μπορούν οι πολίτες από μόνοι τους να επιβάλλουν το σωστό, θα πρέπει το ίδιο το κράτος να πάψει να κινείται με γνώμονα και με όχημα τη διαφθορά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει με τα παρόντα κόμματα της του λεγόμενου συνταγματικού τόξου, δηλαδή του πολιτικού καταστημένου, τα οποία απριόρι και κατ' επάγγελμα και καθέξιν είναι φορείς διαφθοράς. Πρέπει λοιπόν να κυβερνήσει ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν ενέχεται σε τέτοια σκάνδαλα διαφθοράς. Όσον αφορά τη Σύρο, το θέμα του νεωρίου, πιστεύετε ότι θα έχει γρήγορη κατάληξη? Δεν θεωρώ ότι θα έχει γρήγορη κατάληξη, διότι εκεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, εμπλέκονται. Να σε ενημερώσω απλώς ότι σήμερα ενώθηκε το ρεύμα. Να σε ενημερώσω απλά. Εντάξει. Κοιτάξτε, αυτή η υπόθεση θα τραβήξει, διότι, όπως ξέρετε, υπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα στο θέμα αυτού του νεωρίου και δεν είναι εύκολο να λήξει προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε εσείς που δεν έχουμε αναφέρει. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι να προτρέψω τους συμπατριώτες μας, όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας της Σύρου, αλλά και όλης της Ελλάδος, να δείξουν αποφασιστικότητα, να μην χάσουν την πίστη τους στο Θεό, αλλά και στην πατρίδα. Απέδειξαν το δύο συλλαλητήρια στην Αθήνα ότι ο Έλληνας μπορεί να μην αντέδρασε όταν θίγησαν τα οικονομικά του συμφέροντα, αντέδρασε όμως όταν θίγησαν τα εθνικά του συμφέροντα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι αρχές και οι αξίες υπάρχουν ακόμη έντονα βαθιές στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και αυτές τις αρχές και τις αξίες δεν πρέπει να τις χάσουμε. Και να γυρίσουν την πλάτη στα πολιτικά και εκείνα κόμματα τα οποία έφεραν τη χώρα μας σε αυτή την άθλια κατάσταση και τους Έλληνες σε αυτή την οικονομική εξαθλίωση.